95 λεπτά στον Κανιάν. Ο Θόραξ, ο τελευταίος που παίρνει θέση απ' έξω. 1,80. Ο Ρίπερ. Και όλα έτοιμα. Περιμένουμε τον Αφέτη. Και μέτρα στο έπαθλο πλαστήρα. Και δίδεται η εκκίνηση. Όλοι οι έφυγαν καλά. Αμέσως και για τα πρώτα μέτρα θέλει να οδηγήσει το νούμερο 6 ο Βαλεντίνο. Έρχεται πολύ γρήγορα όμως το νούμερο 2 ο Άτζελο και περνάει στο κεφάλι. Άτζελο βγαίνει στο κεφάλι απ' έξω. Θέλει να προωθηθεί και προωθεί το Θόραξ. Περνάει στην δεύτερη θέση και θέλει να τον καταδιώξει μαζί του. Και το νούμερο 3 ο Αλπ Μαρίτιμ. Νούμερο 2 ο Άτζελο. Νούμερο 1 Θόραξ και νούμερο 3 Αλπ Μαρίτιμ. Στις τρεις πρώτες θέσεις πιο πίσω θέλει να ανέβει το νούμερο 4 ο Ρίπερ να συγκαλπάσει μαζί με το νούμερο 6 τον Βαλεντίνο. Ο Κιλοσκάλι και στην τελευταία θέση είναι ο Greek Indian. Και όλα αυτά λίγο πριν από το ύψος των 1000 μέτρων με τον Άτζελο να προηγείται. Θόραξ και Αλπ Μαρίτιμ και πιο πίσω στην τέταρτη θέση ο Ρίπερ μαζί με τον Κιλοσκάλι που έχει ανέβει στην πέμπτη θέση. Περάσαμε και τα 800 με τον Άτζελο να προηγείται, τον Αλπ Μαρίτιμ, τον Θόρακα. Ο Ρίπερ είναι στην τέταρτη θέση, ο Κιλοσκάλι στην πέμπτη αλλά σε απόσταση από τους υπόλοιπους. Πάμε και για τα 600 με τον Άτζελο να θέλει να ξεφύγει λίγο των αντιπάλων του. Βεβαίως ακόμη ο Θόραξ δεν έχει μιλήσει, τώρα αρχίζει και πιέζεται από τον Γιάννη Λαζαρίδη αλλά έχει ανέβει απ' έξω από μέσα και ο Ρίπερ. Ο Άτζελο πάει να είναι πρώτος στα τελευταία 200 μέτρα. Έρχεται ο Θόραξ απ' έξω και τον καταδιώκει. Αλλά πάρα πολύ δυνατό φίνις. Ο Ρίπερ από μέσα. Ο Ρίπερ που έχει φοβερό βήμα από μέσα για να πάρει και την νίκη. Και ο Ρίπερ είναι αυτός που θα πάρει την νίκη. Ο Ρίπερ λοιπόν το νούμερο 4 θα φτάσει στην νίκη μπροστά από το νούμερο 2 τον Άτζελο. Το νούμερο 1 το Θόρακα. Τέταρτος ο Αλπ Μαρίτιμ. Ο Ρίπερ λοιπόν φτάνει στην